Με απόλυτη επιτυχία, πλήθος κόσμου αλλά και αθλητών πραγματοποιήθηκε για 10η χρονιά το Run Christ 2023. Το κέντρο του Ηρακλείου πλημμύρισε από ανθρώπους κάθε ηλικίας, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν στο θεσμό να γίνει πιο ευχάριστος. Οι συμμετοχές έσπασαν κάθε ρεκόρ, καθώς συμμετείχαν πάνω από 3.000 αθλητές. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η πρόεδρος του ΣΕΓΑ Σοφία Σακοράφα έδωσαν από κοινού το σύνθημα για την έναρξη του αγώνα δρόμου. Ο πρώτος αγώνας των 10 χιλιομέτρων ξεκίνησε στις 10, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο παιδικός. Την αυλαία των αγωνισμάτων έκλεισε ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων, ενώ οι νικητές βραβεύτηκαν στο τέλος και παρέλαβαν τα δώρα τους. Στους άνδρες νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Μαστοράκης, ενώ στις γυναίκες η Κατερίνα Δόδρου. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα, μίλησε στο τέλος της διοργάνωσης, ευχαριστώντας τον κόσμο που έδωσε το παρόν. Να είμαστε καλά και να είμαστε όλοι πάλι εδώ να χαρούμε τον ίδιο αγώνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Ένας πάρα πολύ όμορφος αγώνας στο κέντρο του Ηρακλείου, το ευχαριστηθήκαμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής υπήρχε κόσμος να μας εμψυχώνει. Είμαι πολύ χαρούμενη για την πρώτη θέση, καθώς έτρεξα, το αποφάσισα λίγο τελευταία στιγμή, ήθελα απλά να χαρώ τον αγώνα μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθε και αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ όμορφη ημέρα σήμερα, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Έκανα μια πολύ όμορφη κούρσα για εμένα. Ήταν προπονητικός αγώνας σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ που υπάρχει τόσο πολλής κόσμος σήμερα εδώ πέρα και χαμόγελα. Οι επιδόσεις πάνε δεύτερες, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Ήρθε μια επίδοση γύρω στο 32,5-32,40. Παίρνω κάθε χρόνο μέρος στον αγώνα. Το προηγούμενο ρεκόρ διαδρομής ήταν δικό μου πριν 2 χρόνια, ήταν 33,00. Σήμερα έκανα 32,40. Αλλά έχω τρέξει 7-8 φορές νομίζω τα Run Christ. Αλλά είναι η τέταρτη, αν θυμάμαι καλά, νίκη μου, πρώτη θέση. Έχω πάρει και δεύτερη και τρίτη. Και εννοείται ότι κάθε χρόνο είναι χαρά μου να βρίσκομαι στον τόπο που στην Κρήτη και να βλέπω εδώ πέρα όλα τα παιδιά και να μου δίνει δύναμη να συνεχίσω, δηλαδή, αυτό το χειροκρότημα από τους ανθρώπους εδώ πέρα. Και το καλό της υπόθεσης είναι ότι μας έβγαλε και ωραία μέρα σήμερα.